Γιάννη, κύριο Βουλευτή Χανίων, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά που απόψε μας τιμάτε με την παρουσία σας. Καλώς ορίσατε λοιπόν στη μουσική βραδιά μας. Οι δύο φορείς που συνεργάζονται και όχι μόνο για την απόψινή συναυλία είναι το Πολυφωνικό Σύνολο Χανίων ο Απόλλων και η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Το Πολυφωνικό Σύνολο Χανίων Απόλλων είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη επιδοτούμενος καλλιτεχνικός φορέας που ιδρύθηκε το 2012, στελεχώνεται από άνδρες και γυναίκες και διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Η Φιλαρμονική του Δήμου μας ιδρύθηκε το 1938. Στην κατοχή αποδιοργανώθηκε, αλλά ανασυντάχθηκε το 1945. Μαέστρο της διετέλεσαν αξιόλογη μουσική, ενώ από το 1985 τις τηλεφώνουν και οι γυναίκες. Πριν προχωρήσουμε στη βραδιά, να καλέσω τον κύριο Αντιδήμαρχο καταρχήν πολιτισμού του Δήμου να μας πει μια κουβέντα, ένα λόγο. Άλλωστε έχουμε την χαρά να μας δίνει την Φιλαρμονική για συνεργασία. Κυρία Βολουδάκη, θα έρθετε και εσείς, δεν μπορεί. Χαρά μας που είμαστε όλοι εδώ σήμερα σε μια γιορτή, σε μια διπλή γιορτή, τόσο του Ευαγγελισμού όσο και της Ελληνικής Επανάστασης. Το πρωί καμαρώσαμε νεολαία, καμαρώσαμε τις άπλες δυνάμεις, καμαρώσαμε τα σχολεία, τους μαθητές, τους πολιτιστικούς συλλόγους, σε μια γιορτή όλης της πόλης, σε μια γιορτή που είναι χαρά μας και κυρίως είναι υποχρέωσή μας και τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για να μπορούμε σήμερα να εορτάζουμε. Η μουσική, η τέχνη, η ποίηση είναι τρόπος να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα. Και είναι μεγάλη χαρά που η Φιλαρμονική και το Πολυφωνικό Σύνολο Απόλλων, βέβαια προεξάρχοντος του μαέστρου Παύλου Μπαϊλάκη, μπορεί σήμερα να σας μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Ο λόγος στην κυρία Βολουδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά για αυτή την, όπως σωστά υπόθηκε, διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και τη γιορτή της πατρίδας μας. Μία γιορτή που, όπως είπα και το πρωί, είναι επίκαιρη όσο ποτέ, γιατί ζούμε εποχές που στη γειτονιά μας γίνονται ξανά πόλεμοι. Οπότε το να πιστεύουμε στην πατρίδα μας, το να έχουμε ψηλά το φρόνημα, ψηλά τη σημαία της καρδιάς μας, αυτό είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Η βραδιά δεν είναι για χαιρετισμούς, δεν είναι για μας, είναι για να απολαύσουμε τη μουσική. Που έχει, όπως είπε πολύ σωστά η Ζαχαρένια πριν, την οποία απολαύσαμε και στην παρέλαση. Εγώ λέω ότι παρελάσει χωρίς Ζαχαρένια δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν γίνεται. Μία φορά νομίζω που είχες τη φωνή σου και ήσουν άρρωστη, δεν την απολαύσαμε το ίδιο, αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά κατέβηκα στο μικρόφωνο. Ναι. Οπότε η βραδιά είναι για να απολαύσουμε τη μουσική. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα την κυρία Βολουδάκη και τον κύριο Αντιδήμαρχο και βεβαίως όλους εσάς που είσαστε μαζί μας απόψε. Είναι μεγάλη χαρά γιατί η εκδήλωση έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου και απόψε θα βάλουμε τα δυνατά μας. Βέβαια, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο φορέων είναι ο μαέστρος του Απόλλωνα, αλλά και αρχιμουσικός του Δήμου Χανίων, της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων, ο κ. Παύλος Μπαϊλάκης, που από το 2012 είναι επικεφαλής. Και είναι σημαντική ημερομηνία και χρονολογία, γιατί τον ίδιο χρόνο ιδρύθηκε το Πολυφωνικό Σύνολο. Διακεκριμένος μουσικός. Να σημειώσω ότι για κάθε εμφάνισή μας έχει την ευθύνη για την διασκευή, ενορχίστρωση, καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση φορωτών και μουσικών. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση και μην διστάσετε να τραγουδήσετε μαζί μας τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια που θα ακουστούν απόψε. Να είμαστε καλά.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ένα τραγούδι ακόμα, που είναι εορταστικό κιόλας, για την ημέρα. Είναι η μουσική, βραδιά μας, έτσι. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στην περιφέρεια Κρήτης, την περιφερειακή ενότητα Χανίων, για την έγκριση της εκδήλωσης του επίσημου πρόγραμμα εορτασμού. Στο Δήμο Χανίων ξανά βεβαίως, για τις άδειες συνεργασίες με την Φιλαρμονική Χανίων. Το πνευματικό κέντρο που μας φιλοξενεί, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που τα ξέρουν τα παιδιά του κέντρου, γιατί φιλοξενεί εκεί ο κοινότητα. Και βέβαια όλους εσάς που είστε στα απόψε μαζί μας. Αυτό λέω, με τα παιδιά του Ιχολύπτο, ο Κώστας είναι εξαιρετικός και πάντοτε, Μισό λεπτό. Να πω τον Αντώνη πρώτα. Αντώνη, το κουζούκι μας. Και όλους τους συνεργάτες, οι φιλαρμονικοί στελεχώνετε από τα δικά της στελέχη φυσικά, αλλά όμως έχει και την βοήθεια και στα άλλων συνεργατών. Το κύριο και πρώτο και μέλημα και το σημαντικό είναι βέβαια ο μαέστρος μας. Και να βρισκόμαστε πάντοτε με υγεία σε τέτοιες εκδηλώσεις. Να είστε καλά όλοι.